Τουλάχιστον δύο στους τρεις που έρχονται στο γιατρείο μου ή που κάνουν ραντεβού μαζί μου μέσα από το διαδίκτυο μου αναφέρουν με περηφάνεια ότι έχουν κόψει το άμυλο ή τους υδατάνθρακες. Γιατί όλος ο κόσμος ξέρει ότι το άμυλο ή οι υδατάνθρακες παχαίνουν. Πώς θα σας φανεί αν σας έλεγα ότι το άμυλο κάνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή ότι το άμυλο αδυνατίζει. Μείνετε λίγο μαζί μου να σας εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Οι περισσότεροι υδατάνθρακες στη διατροφή μας ή τουλάχιστον σε μια σωστή διατροφή πρέπει να προέρχονται από το άμυλο. Το άμυλο αποτελείται από κομματάκια γλυκόζης ενωμένα το ένα μετά το άλλο σαν αλυσίδα. Κατά τη διάρκεια της πέψης το άμυλο διασπάται σε γλυκόζη και η γλυκόζη απορροφάται και απελευθερώνεται στην κυκλοφορία για να τη χρησιμοποιήσουν τα κύτταρα. Δεν συμβαίνει έτσι όμως με όλο το άμυλο. Υπάρχει ένας ειδικό τύπους άμυλου, το οποίο είναι ανθεκτικό στην πέψη και ονομάζεται ανθεκτικό άμυλο. Τα ωφέλη από αυτό το άμυλο είναι εμφανή. Τρως υδατάνθρακες και δεν τους απορροφάς. Σαν να λέμε ότι τρως και δεν παχαίνεις. Και μόνο αυτό να ήταν το όφελος θα ήταν υπέροχα. Οι μελέτες δείχνουν όμως ότι το ανθεκτικό άμυλο έχει επιπλέον πρόσθετα ωφέλεια για την υγεία. Γιατί το ανθεκτικό άμυλο δεν υπόκειται στη δική μας πέψη, αλλά υπόκειται στην πέψη των μικροβίων του εντέρου, επιδρώντας θετικά στη χλωρίδα του εντέρου μας. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι όταν καταναλώνουμε ανθεκτικό άμυλο, αυτό οδηγεί σε μείωση της ινσουλίνης, μείωση της γλυκόζης, μείωση της όρεξης, βελτίωση της πέψης, βελτίωση της υγείας της καρδιάς και το εγκεφάλου και μια σειρά από άλλα ωφέλη για την υγεία. Θεωρούμε ότι τα ωφέλη από το ανθεκτικό άμυλο είναι αντίστοιχα με τα ωφέλη από τις ιδιατοδιαλυτές φυτικές ίνες που όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικές είναι για την υγεία μας και πώς επιδρούν θετικά σε μια σειρά από υγείας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το ανθεκτικό άμυλο αφού περάσει από το λεπτό έντερο αναλύωτο εισέρχεται στο παχύ έντερο εκεί όπου τα καλά βακτήρια το χρησιμοποιούν ως τροφή για να αναπτυχθούν και παράλληλα να παράγουν και να αναπελευθερώσουν βουτυρικό οξύ, μια ουσία που είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τα κύτταρα του παχαίου σεντέρου. Ταυτόχρονα το βουτυρικό οξύ μειώνει το πεχά του παχαίου σεντέρου και γενικά δημιουργεί ένα κλίμα μέσα στο εντερό που αποτρέπει την ανάπτυξη καρκινικών κυτάρων μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του εντέρου, που θυμίζω είναι ο τέταρτος πιο συχνός καρκίνος στον κόσμο. Δεν είναι λίγο. Υπάρχουν εκεί μελέτες που υποστηρίζουν ότι πέρα από τον καρκίνο του εντέρου, που μας αφορά όλους, το βουτυρικό οξύ μειώνει και την πιθανότητα εμφάνισης ελκόδους κολίτιδας, νόσου κρόν, δυσκυλιότητας, εγκολπωματίτιδας και διάρειας. Άρα το βουτυρικό οξύ και οι υπόλοιπε ανάλογε ουσίε που παράγονται, αν δεν χρησιμοποιηθούν από τα κύτταρα του παχαίου εντέρου, περνούν στην κυκλοφορία του αίματο και φαίνεται να προσφέρουν περισσότερα σημαντικά ωφέλη για την υγεία. Αρκετέ πρώιμε μελέτε δείχνουν ότι το βουτυρικό οξύ προστατεύει την υγεία τη καρδιά και του εγκεφάλου, καθώ επίση ότι βελτιώνει και τη διάθεση και την ποιότητα του ύπνου. Οι μελέτε δείχνουν επίση ότι το βουτυρικό οξύ και οι υπόλοιπε ανάλογε ουσίε βοηθούν στην απώλεια βάρου γιατί το ανθεκτικό άμυλο έχει τις μιστές θερμίδε από το κανονικό άμυλο. Μην βιαστείτε όμω να αγοράσετε βουτυρικό οξύ από τα μαγαζιά με συμπληρώματα διατροφή, γιατί σα προειδοποιώ ότι η γεύση του είναι απαράδεκτη. Στο παρελθόν, είχα την ατυχία να δοκιμάσω σε μορφή σκόνη και ήταν από τα χειρότερα πράγματα που έχω ακουμπήσει στη γλώσσα μου. Το μυστικό είναι να τρώτε ανθεκτικό άμυλο στη διατροφή σα, έτσι ώστε να παράγετε το βουτυρικό οξύ εκεί που είναι αναγκαίο και χρήσιμο. Έτσι λοιπόν η μόνη λύση είναι να καταναλώνετε τροφές που είναι πλούσιες σε ανθεκτικό άμυλο, που είναι τα όσπρια και η βρώμη. Έχω πει επανελειμμένα πόσο καλά είναι για την υγεία τα όσπρια, τα οποία πρέπει να τα καταναλώνετε όσο πιο συχνά μπορείτε. Και ο τρόπος για να αυξήσετε την περιεκτικότητα σε ανθεκτικό αμυλό είναι να τα μαγειρεύετε και να τα τρώτε είτε σε θερμοκρασία δωματίου είτε κρύα. Να μην τα τρώτε δηλαδή ζεστά αμέσως μετά το μαγείρεμα. Να τα αφήνετε να κρυώνουν πολύ ή ακόμα και να τα βάζετε στο ψυγείο. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται σημαντικά το ανθεκτικό άμυλο που περιέχουν. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με τις πατάτες, τις οποίες τις βράζετε και στη συνέχεια τις αφήνετε να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου ή ακόμα καλύτερα τις βάζετε στο ψυγείο. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί κατακόρυφα η περιεκτικότητά τους σε ανθεκτικό άμυλο. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε όλα τα ωφέλη που ανέφερα από το ανθεκτικό άμυλο. Υπάρχουν όμως και άλλα μυστικά για να βρίσκετε τροφές που θα σας βοηθήσουν να χάσετε βάρος. Και αν σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου. Κοινοποιώντας το βίντεο και πατώντας μου αρέσει, με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.